Τα δίνουν όλα και με κάθε τρόπο για να παρουσιάσουν έργο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και ταινίες με προεκλογικό περιεχόμενο. Μόνο και μόνο η εικόνα της επικείμενης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ικανή για να καταδείξει τις στοχεύσεις που προσεγγίζουν την ψηφοδυτική αναφορά. Αρχικά το ατελείωτο πάρτι με τις προγραμματικές συμβάσεις. Για παράδειγμα, συναντά κανείς προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια σωλήνα, προγραμματική σύμβαση για ασφαλτόστρωση σε δρόμο που οδηγεί σε μοναστήρι και φυσικά προγραμματική σύμβαση για στέγαστρο για μανουάλια. Το ρόλο της έρχεται να παίξει και η Πελοπόννησος ΑΕ, από εκεί περνούν τα μεγάλα ποσά, καθώς τώρα η πολιτική ευαισθησία έφτασε στο να θυμηθούν και το ρόλο του Κοινωνικού Συμβούλου. Ρόλος που θα τρέξει μέσω της αναπτυξιακής, με προσωπικό να δεσμεύεται για τους επόμενους 10 μήνες, να παρέχει υποστήριξη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, υποστήριξη στην πραγματοποίηση επισκέψεων από εξειδικευμένο προσωπικό, υποστήριξη στην υπόδειξη συγκεκριμένων λύσεων και άλλα. Ενώ επειδή έχουμε χορτάσει από μυθική Πελοπόννησο, θα δούμε και κάτι άλλο, πάλι μέσω της αναπτυξιακής, με προγραμματική σύμβαση να τρέξουν συνδυασμένες ενέργειες και συνέργειες για την ανάπτυξη δράσεων θεματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο. Τώρα, προβολή πριν από τις εκλογές για συνδυασμένες συνέργειες και ενέργειες. Και στην Πελοπόννησο, που η καινοτομία είναι άγνωστη λέξη και είμαστε στο τέλος στους δείκτες αξιοποίησης του τομέα αυτού, η απερχόμενη αρχή θυμήθηκε να συγκροτήσει τώρα επιτροπή για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Και βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείψει το σκηνικό με το νέο προσωπικό που περνά από παντού με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Και όταν μιλάμε για έργο, αναφερόμαστε στο EnerNetMob. Και τι είναι αυτό? Κάτι που αναφέρεται σε μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα. Δεν πιστήκατε? Υπάρχει και η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου Inherit του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας.